Φίλες και φίλοι του telesport.gr, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλό σας μεσημέρι από το κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας την αναμέτρηση ανάμεσα στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης και στον Αθλητικό Όμιλο Καλαθοσφαίρισης Παναξιακό. Αγώνας που γίνεται για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του πρωταθλήματος Γ' Εθνικής Κατηγορίας για τη σεζόν 2022-2023. Λέμε δεύτερη αγωνιστική, αλλά για τον Παναξιακό είναι η πρεμιέρα του στην πρώτη αγωνιστική, καθώς το πρώτο του παιχνίδι ζήτησε και πέτυχε την περασμένη εβδομάδα να μην γίνει. Είχε αναβληθεί λόγω της καλύτερης προετοιμασίας της ομάδας της Νάξου, η οποία κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ενημερώθηκε ότι αντί για την τοπική κατηγορία, την πρώτη τοπική κατηγορία των Κυκλάδων, θα αγωνιστεί στην Γάμα Εθνική, θα επιστρέψει ουσιαστικά στην Γάμα Εθνική, καθώς είχε και παρουσία παλαιότερα στην Γάμα Εθνική. Έτσι λοιπόν, μετά την αναβολή της πρεμιέρας, η ομάδα του Παναξιακού είναι έτοιμη να κάνει σήμερα τα αποκαλυπτήριά της στο δεύτερο της παιχνίδι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρώτο της όμως κανονικά, για το επίπεδο αυτό της Γάμα Εθνικής. Η Ηλιούπολη αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα εδώ κοντά, στον Άγιο Δημήτριο, με τον Κρόνο, εκτός έδρας. Ιτήθηκε με 79-71, οπότε και για την ομάδα της Ηλιούπολης, που και αυτή επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες μετά από αρκετά χρόνια, είναι η πρεμιέρα της εντός έδρας σε αυτό το γήπεδο. Η Ηλιούπολη, η οποία κατέκτησε την μία από τις δύο θέσεις στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΣΚΑ την περασμένη αγωνιστική περίοδο, και βέβαια λόγω αυτής της επιτυχίας έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Γάμα Εθνική, που το εξασκεί προφανώς. 12 παίκτες έχει παρατάξει ο κύριος Βλουτής για την Ηλιούπολη, 10 ο κύριος Νάσογλου για τον Παναξιακό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις αρχικές πεντάδες για τις δύο ομάδες, ενώ η Ηλιούπολη κερδίζει τον Τζάμπολ και κατεβαίνει με τον Σοκράτη Σπανό. Οι υπόλοιποι τέσσερις που έχει επιλέξει ο κύριος Βλουτής για την αρχή του αγώνα είναι ο Παναγιώτης Ζανιδάκης, ο Μάνος Παναγόπουλος, ο Γιώργος Ευαγγέλου και ο Παναγιώτης Μαντάς. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια με τον Ζανιδάκη και ωραία η προσπάθεια, η οποία καταλήγει στον Μαντά. Ο Μαντάς δεν τα κατάφερε, ο Ζανιδάκης όμως με follow άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Ηλιούπολης. Για τον Παναξιακό, ο Μαγκιώρος με το νούμερο 5, ο Ρούζιος με το νούμερο 7 που είχε την μπάλα, ο Καραγιολίδης με το νούμερο 11 που προσπαθεί να αποφύγει το μαρκάρισμα, σούτ από τον Ρούζιο και είναι εύστοχο για 3 πόντους μάλιστα, δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Παναξιακού. Μαζί τους είναι και ο Σπύρος Μάκαρης με το νούμερο 10 και ο Νίκος Μιλωνάς με το νούμερο 15. Αυτή είναι η αρχική 5 που έχει επιλέξει ο κύριος Νάσογλου. Ενώ είδαμε ένα καλάθι από τον Σπανό για 3 πόντους που δίνει το προβάδισμα και πάλι στην Ηλιούπολη. 5-3 σούτ εύστοχο από τον Μιλωνά, από την κορυφή της ρακέτας, από τη γραμμή σχεδόν των ελευθερών πολλών. Και ισοπαλία, 5-5.
Ο Ευαγγέλου για την Ηλιούπολη με τον Σπανό και πάσα κοντά στο καλάθι. Προσπάθεια να συνδυαστούν οι δύο ψηλοί. Γίνεται και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο. Καταλήγει σε καλάθι από τον Παναγόπουλο. Και μπροστά η Ηλιούπολη με 7-5. Λίγο πριν τη συμπλήρωση ενός δίλεπτου. Αν μη τι άλλο, εύστοχες οι προσπάθειες των δύο ομάδων. Άλλο ένα σουτ για τρεις πόντους. Δεν ήταν εύστοχο αυτή τη φορά από τον Μαγκιόρο. Και ο Σπανός προσπάθησε για τρεις. Τελικά η μπάλα κατέληξε στο Ζανιδάκη. Αυτό ήταν η προσπάθεια για τρεις. Δεν τα κατάφερε. Ο Ρούζιος, ο Μιλωνάς και ο Καραγκιολίδης από μακριά. Δεν ήταν καλό το σούτ. Ο Ζανιδάκης με το Σπανό. Και πάλι ο Σπανός άλλαξε με τον Μαντά και εκτέλεσε για τρεις. Ο Μάκαρης προσπάθησε και να φύγει στον ευνηδιασμό. Ο Μάκαρης ο οποίος επέστρεψε στον Φαναξιακό από τα φανάρια της Νάξου, την άλλη ομάδα του νησιού που αγωνίζεται σε ψηλότερο επίπεδο. Εδώ βλέπουμε τον Πέτρο Ρούζιο που κατεβάζει την μπάλα με την πίεση του Ζανιδάκη. Και αφού είναι μόνος του, λέει να κάνει και το σουτ. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο Σπανός κοιτάζει και πίσω του. Τελικά ανοίγει γρήγορα. Μαντάς. Πάσα στον Ζανιδάκη. Το σουτ τελικά είναι από τον Ευαγγέλου. Ωραία. Ο ίδιος πήρε το rebound. Και πέτυχε το πρώτο του καλάθι. 9-5. Ο Ρούζιος. Και πάλι έχει την μπάλα ο playmaker της ομάδας του Παναξιακού. Ο Καραγκιολίδης προσπάθησε. Κέρδισε το φάουλ. Το δεύτερο φάουλ για την Ηλιούπολη. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τον κύριο Βλουτή. Με τον Πρόγκα να περνάει στη θέση του Παναγόπουλου. Το φάουλ χρεώθηκε στον Μαντά. Ρεά η πάσα στον Σίμοβιτς που πέρασε στο παιχνίδι. Ο Αλέξα Σίμοβιτς που θα βοηθήσει τον Παναξιακό. Φέτος στην δύσκολη σεζόν όπως αναμένεται. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να στείνεται να σκέφτεται άλλα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι και τελευταία στιγμή να αποδέχεται, προφανώς γιατί μετά από αποδοχή έγινε όλο αυτό, να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλει οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του Παναξιακού τα καταφέρανε. Σπανός, ο Ζανιδάκης, προσπάθεια από τον Μαντά που έκανε μια προσπάθεια, Ζανιδάκης, ωραία η πάσα, Ευαγγέλου, κάτω από το καλάθι, είπε και ευχαριστώ για την assist και πήγε το σκορ στο 11-6. Προσπάθεια να βρεθεί ο Μάκαρης, πιο κοντά στο καλάθι, επενεύει ο Ευαγγέλου. Ο Δημάκος πέρασε στο παιχνίδι για την φιλοξενούμενη ομάδα και τον είδατε που είχε την μπάλα. Ο Ρούζιος
με τον Σίμοβιτς. Κοντά στο καλάθι αυτός. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Δεν κέρδισε και κάτι. Ο Σπανός. Στην κορφή. Πρόγκας πάει προς το καλάθι. Τελικά από την παρέμβαση του Καραγκιολίδη. Καλή άμυνα. Μπάλα από τα χέρια του παίκτη Ηλιούπολης βγήκε. Είπαν οι διαιτητές. Οι διαιτητές είναι... λησμονήσαμε να το αναφέρουμε πριν την έναρξη του αγώνα. Ο κύριος Σπυρόπουλος και ο κύριος Μπαβέλας. Μόνιμη ποδός μας. Είναι η μοναδική φορά που αναφέρονται στο παιχνίδι. Η προσπάθεια ήταν από τον Δημάκο, δεν στέφθηκε με επιτυχία. Σπανός, γρήγορα για τρεις, όχι. Μάκαρη στο rebound, Ρούζιος. Παραμένει το 11-6, έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου. Μάκαρης πάλι. Το σούτ είναι από τον Δημάκο, με όλη του την άνεση, τα κατάφερε. Ο Νίκος Δημάκος, δεύτερο τρίποντο για τον Παναξιακό, που μειώνει σε 11-9. Και ο Σπανός, Ζανιδάκης. Πρόγκας και πάλι ο Ζανιδάκης. Ο Μαντάς, γύρισε μπάλα, πάλι το τρίποντο από τον Σπανό. Αυτή τη φορά εύστοχο από τον Σοκράτη Σπανό, που παλιά καραβάνα στην Ηλιούπολη. Πολλά χρόνια, παρόν και στα χρόνια της ΕΣΚΑ. Σπανός, είδαμε ένα rebound από τον Μαντά. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Σπανού. Το σούτ νομίζω ήταν από τον Σίμοβιτς. Ζανιδάκης. Πρόγκας επανατοποθετήθηκε και στόκησε για τρεις. Με αυτό το τρίποντο η Ηλιούπολη πήγε το σκορ στο 17-9 και ήρθε η ώρα για ένα time out από την μεριά του Παναξιακού. Έχουμε λοιπόν το σκορ στο 17-9 με την Ηλιούπολη να έχει στοχίσει σε 3 τρίποντα και την ομάδα του Παναξιακού σε 2. Πρώτο σκόρερ του μάτς ο Σπανός με τα 2 τρίποντα που έχει πετύχει. Μέχρι τώρα 6 η πόντη του. 4 διαφορετικοί παίκτες του Παναξιακού έχουν σκοράρει. Παναξιακός μετά το time out επιτίθεται με τον Ρούζιο. Πέρασε ο Σίμοβιτς πολύ ωραία και κέρδισε το φάουλ ακριβώς στο τρίλεπτο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Σίμοβιτς που έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ευστοχή στην πρώτη και στη δεύτερη, μειώνει σε 17-11. Είναι ώρα για τον Σπανό να οργανώσει το παιχνίδι της Ηλιούπολης. Ζανιδάκης εδώ,
Βαγγέλου πάει να του δώσει το screen. Υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώθηκε στον Καραγκιολίδη. Τρίποντο από τον Πρόγκα. Και το σκορ πήγε στο 21-11. Στο 20-11, συγγνώμη, δεν έχουμε... στο 20-11, ναι. 20-11, 2 και 10 πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. Το σούτ είναι για 3 και από τον Ρούζιο που πετυχαίνει το δεύτερο του. Τρίποντο. Και μειώνει σε 20-14. Σούτ από τον Ζανιδάκη επίσης για 3. Μπάλα κατέληξε στον Μαντά και από εκεί στο καλάθι. Όχι, δεν ήταν ο Μαντάς, ήταν ο Κουνούπης που πέρασε στο παιχνίδι. Σχεδόν ισοϊψής, δύο τους πάνω από 2 μέτρα, πάνω από 2-5 μάλιστα. Αμφότεροι, ο Κουνούπης ο οποίος ευστόχησε και πήγε το σκορ στο 22-14. Και ο Ρούζιος. Πάει πολύ γρήγορα αυτή τη φορά, ο Κουνούπης με τον Δημάκο. Διεκδίκησε την μπάλα τελικά. Αυτή είναι για την Ηλιούπολη. Η μπάλα στο Ζανιδάκη, όπως ζήτησε ο προπονητής του. Ακούγονται οι οδηγίες των δύο προπονητών. Ο Κουνούπης μακριά από το χώρο ευθύνης του. Ευαγγέλου με τον Κουνούπη τώρα προσπαθεί να βρει αδύνατη πλευρά. Το σούτ ήταν για 3 από τον Πρόγκα, δεν τα κατάφερε. Και γρήγορα ο Σίμοβιτς μια προσπάθεια να κάνει drive η οποία κατέληξε σε φάουλ. Ο παίκτης του Παναξιακού παρότι συγκρούστηκε αγαρμπά με τον αντιπαλό του τον Πρόγκα που είδατε. Τι ωραία κίνηση του ζήτησε. Συγγνώμη για το φάουλ αυτό. Δύο βολές είναι αυτές. Και άλλες αλλαγές από τον κύριο Βλούτη. Με τον Σγουμπόπουλο να περνάει στο παιχνίδι. Και τον Σέτο. Και ο Σίμοβιτς ετοιμάζεται για τις δύο του βολές. ...22-15 από την εύστοχη πρώτη και 22-16 από Σίμοβιτς έχει πετύχει μόνο βολές μέχρι τώρα. Είναι όμως ο πρώτος, όχι, ο δεύτερος σκόρερ του Παναξιακού. Ο Ρούζιος με τα δύο τρίποντα προηγείται. Ο Σέτος με τον Κουνούπη. Ο Πρόγκας με πλάτη στο καλάθι προσπάθησε... Πήγε ο Κουνούπης για το follow και κέρδισε το foul. Αλλά φυσικά για την Ηλιούπολη 3 είναι τα ομαδικά του Παναξιακού. Έχει κι άλλο ένα να δώσει που λέμε. Τελικά δεν το χρειάζεται γιατί ο Δημάκος κλέβει. Ο Σίμοβιτς, συγγνώμη. Να, ο Δημάκος δίπλα του.
του δίνει το screen τώρα. Και ο Σίμοβιτς πέρασε, τελικά άνοιξε για ανοιχτό τρίποντο, το οποίο όμως δεν ήταν εύστοχο από τον Χάχαλο που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Άνοιξαν το rotation και οι δύο προπονητές ήδη από την πρώτη περίοδο. Ο Σέτος πήρε το φάουλ από τον Ρούζιο. 5,5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει η ομάδα του Παναξιακού. Καλά τα διαχειρίστηκε μέχρι τώρα. Και βεβαίως υπάρχει time out για τον κύριο Βλουτή για να δούμε πώς θα εκμεταλλευτεί η ομάδα της Ηλιούπολης αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Πάμε να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα λοιπόν της πρώτης περίοδου. Με το σπανό στο out η Λιούπολη. Προσπάθεια. Έβαλε το χέρι του ο Χάχαλος και πέταξε την μπάλα έξω. Μένουν 3,5 δευτερόλεπτα. Ακόμα πιο δύσκολη η προσπάθεια της Λιούπολης να ολοκληρώσει σωστά την επίθεση. Ο σπανός τα κατάφερε. Το σούτ όμως δεν ήταν εύστοχο. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος με σκορ 22-16. Παναξιακός πάντως για πρώτο παιχνίδι και για ομάδα που ακόμα τρέχει για να οργανωθεί όσο καλύτερα γίνεται. Δείχνει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Είπαμε, υπάρχει όμως η προηγούμενη εμπειρία της ομάδας της Νάξου, ενός νησιού που αγαπάει τον μπάσκετ, φαίνεται. Υπάρχουν και τα φανάρια, είναι γενικά ένα νησί που είναι προσανατολισμένο προς το αγαπημένο μας σπορ. 6 πόντοι από τον Ρούζιο με 2 τρίποντα, ο Σίμοβιτς έχει 5, ο Σέρβος, 24χρονος παίκτης του Παναξιακού, μοναδικός που βρίσκεται στο παρκέ και για τις δύο ομάδες με την φετινή αλλαγή κανονισμών που επιτρέπει σε παίκτες άλλης εθνικότητας πλην της ελληνικής να αγωνίζονται στα πρωταθλήματα και της δεύτερης και της τρίτης εθνικής κατηγορίας, εναρμόνιση στην ουσία με τα συμβαίνοντα και τα ισχύοντα στην ευρωπαϊκή ζώνη της FIBA. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Η οποία θα ξεκινήσει με τον Ρούζιο γνώριμη. Σκηνή. Γιατί ο Σίμοβιτς ευστόχησε μένα, αλλά είχε δεχτεί το φάουλ προηγουμένως, οπότε δεν ισχύει η φάση.
προσπάθεια που κατέληξε σε ένα μακρινό rebound από τον Σέτο. Γρήγορα ο Πρόγκας με τον Σέτο πάλι από πολύ μακριά. Εύστοχος ο Παντελής Σέτος. Το πέμπτο τρίποντο της Ηλιούπολης στο παιχνίδι, το οποίο οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα 9 πόντων, 25-16. Από τον Ρούζιο στον Δημάκο. Προσπάθησε ο Καραγιολίδης και με παλικαρίσιο τρόπο κατάφερε να πετύχει το καλάθι. 25-17. Ο Πρόγκας με τον Κουνούπη που περιμένει τον Σέτο να πάει στην μπάλα. Ωραίο καλάθι από τον Πρόγκα μετά από ωραία κίνηση. Ο Πρόγκας φτάνει τους 8. Πάει στο σκορ στο 27-18. Ρούζιος για 3. Όχι. Ωραίο rebound από τον Καραγιολίδη. Μια δεύτερη φάση στην οποία επεμβαίνει με το δυναμικό του στυλ ο ψηλός του Παναξιακού. Και κερδίζει το φάουλ που θα του δώσει το δικαίωμα για 2 βολές. Μακαρίς επανέρχεται στην θέση του Χάχαλου. Δύο βολές για τον Γιάννη Καραγιολίδη. Που έφτασε στους 4 πόντους και μείωσε 27-20. Ο Κουνούπης αφήνει και πάλι την μπάλα στον Σέτο. Την φορά αυτός έχει τον Δημάκο μπροστά του και τον αποφεύγει με τον τρόπο που είδατε. Άλλο ένα τρίποντο από τον Παντελή Σέτο που δίνει λύσεις στην Ηλιούπολη και διατηρεί αυτό το προβάδισμα. Το διευρύνει μάλιστα στους 10 τώρα, 30-20. Ρούζιος στη γωνία. Καραγιολίδης. Το σούτ είναι από τον Δημάκο. Δεν τα κατάφερε εδώ. Ο Σγουμπόπουλος πήρε το rebound. Και ο Σέτος. Ο οποίος έχει πολύ κόσμο στην εξέδρα να τον επεφημεί. Πετεινό απόκτημα της Ηλιούπολης ο Σέτος. Έμπειρος παίκτης, πρωταθλητής πέρσι στην Εσκανά με τον Φοίνικα Πειραιά. Μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν. Είμαστε πάλι έτοιμοι. Η Ηλιούπολη πιέζει την μπάλα. Ο Ρούζιος με τον Σέτο. Καραγιολίδης, ο Αλέξα Σίμοβιτς δεν τα κατάφερε εκεί, παρότι ξέφυγε πολύ ωραία, εντυπωσιακά θα λέγει κανείς. Έχει έκρηξη ο Σέρβος. Ο οποίος θα κάνει και το out. Μένουν 8 δευτερόλεπτα για τον Παναξιακό για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Μακαρίς. Αυτός κι αν είναι έμπειρος. Σούτ από τον Σίμοβιτς. Πρόγκα στο rebound γρήγορα. Η Λιούπολη
γρήγορα ξεκίνησε, αλλά τελικά ο Σέτος αποφάσισε να πάει σε σετ. Επίθεση Σγουμπόπουλος, Ρόγκας, μια παρακινδυνευμένη πάσα, τελικά η μπάλα έφτασε στον Σέτο. Πάσα ήταν για τον Κοκοτσάκη. Το σουτ για τρεις από τον Πρόγκα, τρίτο τρίποντο. 33-20. Καραγκιολίδης. Μάκος. Πήγε να δώσει στον Μάκαρη. Είχε πάρει ήδη θέση. Για να παίξει με πλάτη. Μπάλα. Είναι και πάλι για τον Παναξιακό. Μακαρίς με τον Σγουμπόπουλο, ο Δημάκος στην περιφέρεια. Υπάρχει φάουλ του Σγουμπόπουλου στο Μάκαρη, ο οποίος... Νιαρός ο Σγουμπόπουλος το αποσύρεται τώρα, για να περάσει στη θέση του ο Ευαγγέλου. Απόκτημα της Ηλιούπολης από τον Αθλητικό Σύλλογο πέρα. Ο Μάκαρης με λίγη περιπέτεια σημειώνει τον πρώτο του πόντο στο φετινό πρωτάθλημα. Είπαμε, το μάτς είναι το πρώτο για την Ηλιούπολη, για την ομάδα του Παναξιακού, παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη αγωνιστική. 33-22. Ο Κοκοτσάκης με τον Πρόγκα, που πολύ ωραία έκανε την προσποίηση και έφτασε ένα εύκολο lay-up. 13 η πόντη του. Μάκος με τον Ρούζιο, που δίνει άλλη μια λύση με ένα εύστοχο τρίποντο. Μειώνει στους 10 πόντους, 35-25. Κοκοτσάκης σκολεύτηκε ο Σέτος. Τελικά παίρνει την μπάλα. Πολύ ωραίο κλέψιμο από τον Σίμοβιτς, που πάει μόνος του να τελειώσει την προσπάθεια. Υπάρχει φάουλ από τον Κοκοτσάκη. Θα μιλήσουν οι διαιτητές για το αν το αναβαθμίσουν σε αντιαθλητικό. Ο Δημάκος μάλλον διαμαρτύρεται, γιατί το φάουλ δεν νομίζω ότι θα δοθεί. Δεν δίνεται αντιαθλητικό. Ο Κοκοτσάκης αποχωρεί και στη θέση του ο Σπανός. Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ του Κοκοτσάκη. Πέρασε για λίγο στο παιχνίδι. 35-25, 35-26 με μία βολή ακόμα από τον Σίμοβιτς, που δεν... Είναι μεν δεύτερο σκόρ του Παναξιακού, όλα όμως όλη του η πόντη από τη γραμμή. Σέτος. Καλάθι και φάουλ από τον Σέτο, που έκανε πολύ αισθητή την παρουσία του από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι. Έχει πετύχει δύο τρίποντα μέχρι στιγμής κανονικά και πάει για ένα έμεσο τώρα. ...37-26. Και 38-26. 9 πόντι από τον Σέτο, που... βρεθεί πια μόνος του στην δεύτερη θέση, ο σκόρερ της Ηλιούπολης. Πρώτος είναι ο Πρόγκας που έχει 13. Σίμοβιτς, άλλη μια προσπάθεια. Αυτό που είδατε ήταν το πρώτο του εντός παιδιάς καλάθι, αλλά κέρδισε και φάουλ και έχει το δικαίωμα και για την έξτρα βολή. Ο
Ο Κουνούπης αφήνει τη θέση του στο Μαντά. Αλλαγή center για την ομάδα των γηπεδούχων. Ακριβώς στο πεντάλεπτο. Είμαστε και δύο δέκατα της δεύτερης περίοδου. Δεν τα κατάφερε εδώ ο Σίμοβιτς. Είχε πετύχει βέβαια το καλάθι προηγουμένως. 38-28. Σέτος που τον αφήνει στον αγώνα ο κύριος Βλουτής. Καλά κάνει. Σουτ για τον Πρόγκα. Όχι. Μακάρι στο rebound. Ρούζιος. Σίμοβιτς. Και πάλι ο Ρούζιος. Και πάλι ο Σέρβος. Προσπαθεί να περάσει. Ο Σέτος τον κλείνει. Ρούζιος για τρεις. Όχι. Πρόγκας καθαρίζει το rebound. Μαντάς με τον Σέτο. Του έδωσε και το screen. Αδύνατη πλευρά. Σουτ. Εύστοχο από τον Ευαγγέλου. Πρώτο τρίποντο για τον Γιώργο Ευαγγέλου. Από τον Ίκαρο Καλυθέας. 41-28. Στους 7 πόντους έφτασε ο Ευαγγέλου. Προσπάθησε. Ο Μάκαρης, ο οποίος είναι πολύ εμπειρός βεβαίως, ξέρει να χειρίζεται αυτές τις φάσεις και να κερδίζει κάτι από αυτές. Στην προκειμένη περίπτωση κέρδισε το φάουλ, θα του δώσει το δικαίωμα για δύο βολές, δύο φάουλ ο Ευαγγέλου. Ο Μάκαρης αστοχή στη βολή. Και στη δεύτερη. Ο Σπανός με τον Μαντά. Και ο Σέτος που θα λέγει κανείς ότι πάει προς τα πίσω για να πάρει φάουρα. Σπανός. Και πάλι ο Σέτος. Ωραία. Βρήκε τον Μαντά. Πριν όμως από αυτό και κέρδισε το φάουλ. Πρώτο από τον Σεϊντίνη που πέρασε στον αγώνα. Γρήγορα ο Σέτος για ένα σούτ ακόμα. Προσπάθησε ο Μάκαρης και τα κατάφερε να καθαρίσει ένα ακόμα rebound για την ομάδα του Παναξιακού. Σίμοβιτς παίρνει το, πάει να πάρει μάλλον το screen από τον Δημάκο γιατί δεν είναι πετυχημένο. Screen προσπάθησε να βάλει, να ανοίξει λίγο παραπάνω το πόδι του ο Δημάκος για να δώσει τελικά τον διάδρομο στον συμπαίκτη του. Χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Βγήκε ο Ρούζιος να πάρει μια ανάσα. Καραγιάννης στη θέση του. Και ο δέκατος παίκτης που είναι στη διάθεσή του προπονητής του Παναξιακού. Σπανός. Προσπάθησε ο Παναγόπουλος, τελικά ο Δημάκος πήρε το rebound και ζήτησε και φάουλ. Μια χαρακτηριστική κίνηση, ο Σίμοβιτς θα προσπαθήσει να περάσει. Ωραίο καλάθι από τον Σέρβο που γίνεται ο πρώτος παίκτης του Παναξιακού που φτάνει τους 10 πόντους. 41-30. Σέτος κέρδισε το φάουλ. Να δούμε, είναι σε προσπάθεια για σουτ, όχι. Πριν ξεκινήσει το drive, το τέταρτο φάουλ του Παναξιακού. Η Λιούπουλη έχει συμπληρώσει ήδη 5 και έχει δώσει τον bonus των βολών στους αντιπάλους της, το οποίο θα πάρει και αυτή βέβαια αν γίνει ένα φάουλ ακόμα. Προς το παρόν δεν έχουμε φάουλ, έχουμε τρίποντο από τον Παναγόπουλο. Φτάνει τους 5 πόντους. 44-30.
εδώ έχουμε όμως δοθεί τεχνική ποινή, πιθανότατα, όχι πιθανότατα, σίγουρα, για τον, για την Ηλιούπολη, στον Μαντά. Ή όχι. Δύο οι βολές πάντως που έγιναν από τον Μάκαρη. Και να σου τώρα από τον Σίμοβιτς. Σαράντα τέσσερα, 35. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μέτρηση για τρίποντο ή για δίποντο. Για τρίποντο το είδα εγώ, απλώς δεν έχει μπει ακόμα στο... Ναι, 44-35 είναι το σκορ. Με τον Παναξιακό να έχει κέρδος 5 πόντους από μια επίθεση. Είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο πριν την, το τέλος της δεύτερης περίοδου, του ημιχρόνου, αν προτιμάτε. Από την, και από την εξέδρα ακούγονται πάντως κάποια πράγματα που διαπιστώσαμε και εμείς. Είναι το τρίποντο του Σίμοβιτς, επετεύχθη στο 2-0-8 εκεί κάπου. Εκεί κύλησε ο χρόνος μετά, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί υπήρξε αμέσως το σφύριγμα για time out. Τέλος πάντων, έφυγαν 10 δευτερόλεπτα έτσι και έχουμε προσπάθεια από τον Σέτο που κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές για να γίνει αυτός ο δεύτερος παίκτης της Ηλιούπολης που θα φτάσει σε διψήφιο νούμερο. Πράγματι ο Σέτος με την πρώτη βολή, την εύστοχη, πήγε στους 10 και στους 11 τώρα. 46-35. Ο Καραγιάννης, ο Σεϊντίνη και ο Δημάκος με τον Πρόγκα. Αποφασίζει να παίξει με πλάτη. Γύρισε, ευστόχησε, ο Δημάκος, δεύτερο καλάθι του, δίποντο αυτή τη φορά, 46-37. Έκλεψε ο Καραγιάννης και ο Σίμοβης σε ένα αριστερό lay-up, που τον φέρνει στους 15 πόντους και την ομάδα του στους 39. Με τι άλλο, είναι χορταστικό το σκορ για ένα ημίχρονο. Σπανός για την Ηλιούπολη, Παναγόπουλος, Πρόγκας και Ευαγγέλου. Για τρεις, όχι. Αφήνει ο Σίμοβιτς να περάσει μπαλά έξω. Μένουν 40,2 δευτερόλεπτα. Ο Μαγκιώρος στη θέση του Σεϊντίνη. Αλλαγές και τελικά time out για τους
Νομίζω το χρεώνεται ο προπονητής του Παναξιακού αυτό. 46-39 με την Ηλιοπολίνα έχει δύο παίκτες σε διψήφιο νούμερο. Τον Πρόγκα με 13 και τον Σέτο με 11. Και πιο κάτω ο Ευαγγέλου με 7. Ο Σπανός με 6 και ο Παναγόπουλος με 5. Μέχρι στιγμής η Λιούπουλο έχει σημειώσει 9 τρίποντα. Των οποίων από 2 ο Σπανός και ο Σέτος, 1 ο Παναγόπουλος, 1 ο Ευαγγέλου και 3 ο Πρόγκας. 5 εύστοχα τρίποντα για τον Παναξιακό, που έχει μοναδικό παίκτη σε διψήφιο τον Σίμοβιτς με 15 πόντους. Ο Καραγιάννης για τον Παναξιακό. Μακαρίς προσποιήθηκε το σουτ και πάλι στον νεαρό του playmaker. Το σουτ τελικά είναι από τον Μαγκιόρο. Άστοχο για τρεις. Βαγγέλου το rebound και ο Σπανός. Υπάρχει μια μικρή απόκληση ανάμεσα στα δευτερόλεπτα που μένουν για την επίθεση της Ηλιούπολης και το γενικό χρονόμετρο. Πολύ μικρή όμως. Ο Σπανός. Θα κάνει το σουτ στα 5 δευτερόλεπτα για 3. Ο Μαντάς πήρε το rebound. Ευαγγέλου γρήγορα για να προλάβει το χρόνο. Δεν τα κατάφερε. Ημίχρονο. 46-39. Για την Λιούπολη που προσπάθησε να ξεφύγει με την βάση την ευστοχία της στην δεύτερη περίοδο. Ο Παναξιακός έδειξε να ακολουθεί. Είναι πίσω μένα, αλλά με 7 πόντους, μια διαφορά που δεν λέει τίποτα φυσικά. Έχουμε άλλο τόσο στο παιχνίδι και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ωραίο παιχνίδι, πάντως που ανοίγει, θα λέγει κανείς, χρονικά την αυλαία. Μια πολύ ωραίας μπασκετικής Κυριακής, με πολλές ζωντανές μεταδόσεις. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα και σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
Είμαστε στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Ηλιούπολης με τον Παναξιακό και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ραδιοφωνικά βεβαίως τον κύριο Δημήτρη Καρούση, ο οποίος είναι παράγοντας αθλητικός στην Άξο και αντιπρόεδρος του Παναξιακού Αθλητικού Ομίλου όμως, της ομάδας ποδοσφαίρου και στίβου της Νάξου. Είναι παρόν εδώ όμως, γιατί η Νάξος είναι μία, ο αθλητισμός της Νάξου είναι ένας και προφανώς όπου βρίσκεται η Νάξος υπάρχει και ενδιαφέρον, προφανώς και προσωπικό. Κύριε Καρούση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εύχομαι μια πολύ καλή πορεία και στις δύο ομάδες, και στην Ηλιούπολη που παίζουμε σήμερα και στον Παναξιακό μας. Μας κάνανε ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο, μας δώσαν την World Card και συμμετέχουμε στη Γάμα Εθνική. Και αυτό θα το τιμήσουμε εμείς δεόντως, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς παράγοντες το νησί μας. Πρώτο και σπουδαιότερο είναι ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ, γιατί τώρα έχουμε και το κίνητρο της Γάμας Εθνικής. Δεύτερο και σημαντικό είναι ότι θα ζωντανέψει το νησί μας από ομάδες που θα έρχονται από την Αθήνα κάθε Κυριακή παρακυριακή να παίζουμε, όπου θα έρχονται φίλαθλοι, θα έρχεται κόσμος, ο κόσμος ο δικός μας θα πηγαίνει στο γήπεδο, θα αποκτήσει το νησί μια πάρα πολύ μεγάλη ζωντάνια. Και ένα τέταρτο και σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά της Νάξου θα ασχοληθούν ακόμα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα με τον αθλητισμό. Αυτό τώρα που ήθελα να πω συγκεκριμένα είναι το εξής, ότι οι αθλητικοί σύλλογοι της Νάξου όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, παίζουν πολύ σημαντικό παράγοντα στη διαφήμιση του νησιού μας με τα λεγόμενα road show. Φανταστείτε τώρα η ομάδα που ήρθε σήμερα του Παναξιωακού ΑΟΚ, από ό,τι είδατε κι εσείς, μοιράσαμε σε όλους τους φιλάθλους ένα φυλάδιο, το οποίο καλό είναι να το δείξετε μετά, το που βγάζει το Hello Greece, και δείξαμε τις ομορφιές του νησιού, τις επιχειρήσεις του νησιού μας κτλ. Όπου σε αυτό το φυλάδιο από την επόμενη εβδομάδα όσοι επιχειρήσεις θέλουν να συμμετάσχουν, να ενισχύσουν την ομάδα του Παναξιακού μας στο μπάσκετ, θα μπορούν να διαφημίζονται σε όλες τις πόλεις που θα παίζεται η ομάδα. Θέλω να σας πω τώρα και δύο λόγια για το νησί μας, το οποίο το νησί μας είναι ένα νησί που ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Διαμάντι. Στάρκες τελείως. Ναι, είναι όπως εφήσεις εσύ έχεις και κάνεις και διακοπές στις μικρές Κυκλάδες, στην Κουφονιούσια, τη Σκηνιούσια και τη Ρακλιά, που είναι και αυτά αναπόσπαστα κομμάτια του νησιού μας. Είναι ο ίδιος Δήμος. Άλλος. Ο ίδιος Δήμος. Η Νάξος, να ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο νησί, το οποίο έχει ομορφιές 4 φορές το χρόνο, όπως γράφει και το φυλάδιο το οποίο σας είχαμε δώσει. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος την Άνοιξη να κάνει πάρα πολλούς ωραίους περιπάτους μεταξύ στα χωριά μας και τα λοιπά. Επίσης να γευτεί στα ορεινά μας χωριά τις ωραίες μας ταβέρνες. Επίσης μπορεί να έρθει καλοκαίρι, όπου καλοκαίρι δεν πλοείται αυτό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε στις μεγαλύτερες και σωρότερες παραλίες. Έχουμε πανέμορφα ορεινά χωριά και μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν παραπάνω από 10 με 15 μέρες διακοπές και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό νησί για διακοπές. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το χειμώνα και το φθινόπωρο, που μπορεί κάποιος να έρθει ακόμα και το χειμώνα για διακοπές και να πάει στα ορεινά χωριά της Νάξου, τα οποία είναι πάφθινες τώρα οι τιμές μας στα δωμάτια κτλ. Και θα έχει πάρα πάρα πολύ καλή φιλοξενία. Δεν αξίζει η Ευρώπη όσο το μισό φιλότι, λένε. Υπάρχει μια χαρακτηριστική, ένα χαρακτηριστικό στίχος για ένα από τα ομορφότερα έτσι, ορεινά χωριά της Νάξου, αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολλές ομορφιές η Νάξος και όχι μόνο καλοκαιρινές, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να ξέρετε ότι ο Φιλότι είναι η ναυαρχίδα του νησιού μας, ένα πανέμορφο χωριό με πολύ ωραία προϊόντα. Αυτό που ήθελα να μιλήσω κιόλας είναι και για τα τοπικά προϊόντα της Νάξου. Την παραδοσιακή γραβιέρα της Νάξου, της ΕΑΣ Νάξου και των άλλων παραγωγών. Έχουμε επίσης τα τυριά της ορεινής Νάξου, έχουμε τα κρέατά μας, έχουμε το κύτρο, το ονομαστό, το μέλι μας. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα νησί πανέμορφο και καλούμε όλους να έρθουν στην Νάξο, γιατί θα γίνουν διαφημιστές του νησιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον Παναξιακό και στην προσπάθειά σας για προβολή του νησιού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οφείλω να πω ότι η μετάδοσή σας είναι άψογη, λες και παρακολουθώ μεγάλο κανάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yeah. Να είστε καλά.
Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ηλιούπολη Παναξιακός μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. 46-39 και μένει άλλο τόσο για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το πρώτο της ροζ φιλοαγώνα για τη σεζόν. Είπαμε για τον Παναξιακό είναι το πρώτο του μάτς στην σεζόν. Το προηγούμενο δεν έγινε. Ζήτησε και πέτυχε την αναβολή του ο Παναξιακός για να ετοιμαστεί καλύτερα. Έστω και μια εβδομάδα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικός χρόνος. Για την Ηλιούπολη είπαμε ότι αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι της, πρώτο εντός. Ιτήθηκε από τον Κρόνο 79-71 στην πρεμιέρα της, εδώ κοντά στο Μπραχάμι. Και για να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, πάντως για έναν ουδέτερο είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι, πολύ χορταστικό και σε σκορ και δείχνει ότι έχει γίνει δουλειά και από τους δύο coaches, τον κύριο Βάβουλα για τον Παναξιακό και τον κύριο Πλουτή για την ομάδα της Ηλιούπολης, η οποία ξεκινάει την τρίτη περίοδο με τον Σπανό και τον Πρόγκα και τον Μαντά να αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια, ο Ευαγγέλου και ο Ζανιδάκης κοντά στο καλάθι. Θα προσπαθήσει, ο Ευαγγέλου πέφτει και παίρνει το rebound, το επιθετικό και πάλι ο Ζανιδάκης για τρεις αυτή τη φορά. Πάνω στο τέλος της περίοδου, της επίθεσης, συγγνώμη, τα κατάφερε να ευστοχίσει. Ο Ζανιδάκης στο τρίποντο που είναι το δέκατο, το δέκατο αυτό της Ηλιούπολης. Οι 30 από τους 49 πόντους που έχει πετύχει η γηπεδούχος ομάδα είναι από προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75. Ρούζιος και Καραγιάννης με δύο χειριστές. Ο κύριος Βάβουλας, προσπάθεια από τον Δημάκο κοντά στο καλάθι, δεν τα κατάφερε. Έτρεξε ο Ζανιδάκης και κέρδισε το φάουλ. Μαντάς και ο Ζανιδάκης με πλάτη. Θα προσπαθήσει να πάρει και το φάουλ από τον Άλεξιτς, αλλά τελικά από τον Άλεξη Ασίμοβιτς, συγγνώμη. Καλή αμυντική προσπάθεια μου στο Σέρβου που έχει τώρα την μπάλα. Καραγιάννης και πάλι ο Ασίμοβιτς με τον Ευαγγέλου αυτός αντίπαλο. Καραγιάννης από τη γωνία. Σπανός. Πρόγκας. Φύγε λέει στον Ζανιδάκη να πάει να παίξει αυτός με πλάτη κοντά στον Ρούζιο. Βέβαια έχει τρεις. Υπάρχει φάουλ το οποίο δόθηκε στον Μακάρι. Α, δεν είναι φάουλ, είναι... έχουμε τεχνική ποινή. Η οποία θα δώσει το δικαίωμα στον Ζανιδάκη για την βολή. Ευστοχώς ο Ζανιδάκης και η Ηλιούπολη θα συνεχίσει να επιτίθεται με νέα 14 δευτερόλεπτα. 6 πόντοι από τον Ζανιδάκη. Όλοι οι πόντοι της Ηλιούπολης στην τρίτη περίοδο από τον Παναγιώτη Ζανιδάκη που προσπάθησε και εδώ τώρα. Του φύγει μπάλα όμως από τα χέρια χωρίς άλλη παρέμβαση. Καραγιάννης. Θα περάσει τον Ζανιδάκη γρήγορα. Θα σταματήσει όμως. Περνάει πίσω από τον Μάκαρη. Ρούζιος και Μάκαρης τώρα.
Μάκος, ο Σίμοβιτς, συγγνώμη. Πήγε να βρει τον Μάκαρη με ωραία πάσα. Μένει ένα δευτερόλεπτο για τον Παναξιακό. Για να ολοκληρωθεί η επίθεση, ένα τύπ προφανώς. Ένα... Με την επαφή αμέσως θα πρέπει να γίνει σούτ. Όντως έγινε, αλλά δεν πέτυχε. Από τον Καραγκιολίδη. Και ο Σπανός με τον άλλο, το άλλο νούμερο 4, τον Καραγιάννη. Και πάλι ο Σοκράτης Σπανός. Ο Πρόγκας αυτή τη φορά με τον Καραγιάννη. Είχε σαφές πλεονέκτημα σε όγκο, σε ύψος. Και γι' αυτό ο Καραγιάννης του έκανε το φάουλ. Για να μην έχει χειρότερα. Όσο χειρότερο μπορεί να λέγεται. Μπορεί να χτίσει ένα καλάθι. Τέλος πάντων. Ζανιδάκης με τον Σπανό που εκτελεί και με αυτό το παράξενο στυλ που είναι όμως πολύ γνώριμο για τους φίλους της Ηλιούπολης. Καταφέρνει να ευστοχίσει. Γρήγορα ο Μάκαρης στο άλλο καλάθι. 53-39 ο Μάκαρης που κερδίζει το φάουλ. Και καθώς ήταν αυτό στην προσπάθεια για σουτ, έχει δικαίωμα για δύο βολές. Μάκαρης ήταν εύστοχος σε τέσσερις βολές στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα αστόχησε. Ευστόχησε στην πέμπτη του όμως. Όσοι και οι πόντοι του. 53-40. Προσπάθησε ο Ευαγγέλου να πάρει καλή θέση πριν δεχτεί την πάσα από τον Σπανό. Δεν έγινε αυτή σε μέρος που να τον βολεύει. Οπότε είδατε που κατέληξε η μπάλα. Που είναι πάλι για τον Παναξιακό και τον Σίμοβιτς που θα τελειώσει μόνος του τη φάση με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Σέρβος δεξί, lay-up, αριστερό lay-up. Ένα παιδί που σίγουρα ξέρει τα βασικά. Ευαγγέλου κάτω από το καλάθι, λίγο πιο μπροστά από εκεί που θα ήθελε, μάλλον. Στόχησε, Ρούζιος, Καραγιάννη, Μάκαρης. Πάλι ο Καραγιάννης. Φάουλ, όχι. Βήματα του Καραγιάννη στην προσπάθεια του να αποφύγει τον Σπανό. Ο Ζανιδάκης με τον Πρόγκα και ο Σπανός. Ευαγγέλου, αυτή τη φορά πήρε την μπάλα από τον Σπανό, θα γυρίσει, δεν θα τα καταφέρει όμως. Ο Μάκαρης ένα ακόμα rebound. Μάκαρης που μπορεί να μην είναι ο πιο ψηλός του Παναξιακού, φαίνεται όμως ότι η εμπειρία του τον βοηθάει πολύ να κερδίζει τέτοιες φάσεις. Το βλέπετε εδώ πως τελειώνει και την επίθεση αυτή. Και μειώνει σε 53-42. Πάλι κυλήσε για λίγο το χρονόμετρο. Λιγότερο βέβαια από ότι το είχαμε δει να κυλάει στο πρώτο ημίχρονο. 53-44. Και πάλι ο Παναξιακός μειώνει σε μονοψήφιο νούμερο την διαφορά.
17 πόντοι από τον Σίμοβιτς, που είναι ο πρώτος σκόρερ του μάτς μέχρι τώρα. Με τι άλλο, είναι ένα σημαντικό όπλο στα χέρια του κυρίου Βάβουλα. Οφείλω να διορθώσω κιόλας αυτό που είπα και στην αρχή του αγώνα, ότι ο προπονητής του Παναξιακού είναι ο κύριος Νάσογλου. Είναι δηλωμένος, αλλά σαν δεύτερος προπονητής, ο κύριος Βάβουλας είναι ο πρώτος και αυτός διευθύνει την κατάσταση για τους φιλοξενούμενους. Ο Μαντάς που κέρδισε το φάουλ, το δεύτερο φάουλ από τον Μάκαρη και έχει δύο βολές. Τα κατάφερε. Στην δεύτερη. Να πετύχει τον πρώτο του πόντο στο μάτς. 54-44. Σίμοβιτς. Μάκαρης. Για να του ξεφύγει η μπάλα. Αλλά δεν φοβήθηκε το Μάντα. Αστόχησε όμως. Πρόγκας. Θα περάσει. Θα περάσει. Θα κερδίσει το φάουλ. Τρίτο φάουλ από τον Μάκαρη. Να, ένα θέμα για την ομάδα του Παναξιακού. Παναξιακός που ήδη έχει συμπληρώσει τα 5. Η Λιούπολη έχει κάνει ένα μόνο σε αυτή την τρίτη περίοδο. Πρόγκας δεν τα κατάφερε στην πρώτη, τα κατάφερε στη δεύτερη. Και έφτασε τους 14 με το πρώτο πόντο του στην τρίτη περίοδο. Το δεύτερο ημίχρονο, αν προτιμάτε. Στο πεντάλεπτο είμαστε. Σίμοβιτς πήρε το σκριν από τον Δημάκο. Με πίεση βέβαια το σούτ. Για τρεις ο Ευαγγέλου καθάρισε μάχπου μακριά το rebound. Και έχει και την μπάλα τώρα. Πάει προς τον Σίμοβιτς που του κλέβει την μπάλα. Βγαίνει ο Ευαγγέλου και τη θέση του μπαίνει ο Σγουμπόπουλος. Ευαγγέλου που τα ακούει από τον προπονητή του. Τα ακούει. Τέλος πάντων, είναι γνώριμη η φάση αυτή. Βγαίνει και ο Καραγιάννης στη θέση του Μαγκιώρος για τους φιλοξενούμενους. Και ο Ρούζιος θα κατεβάσει την μπάλα. Γυρίσει ο Καραγκιολίδης. Δεν τα καταφέρει όμως. Για να δούμε εδώ. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Πρόγκα. Μόνο αυτό που μετράει περισσότερο, βέβαια, το τελικό δεν κατάφερε να κάνει σωστά. Σίμοβιτς με τον Σγουμπόπουλο. Τα φέρε και απέφυγε και το σκριν ο Σγουμπόπουλος. Βάζει τα χέρια του όμως αντικανονικά. Και κάνει φάουλ στον Σέρβο. Τρίτο από τον Σγουμπόπουλο. Καραγκιολίδης. Το δυναμικό του στυλ και αντίπαλο το Σγουμπόπουλο και εδώ. Έκανε το σούτ, δεν τα κατάφερε. Σούτ από το Ζανιδάκη με όλη τη την άνεση για τρεις. Rebound μακρινό από τον Καραγκιολίδη. Και ο Σίμοβιτς.
φάουλ είναι από τον Σγουμπόπουλο και είναι το τέταρτό του. Ο Σπανός πάντως αποσύρθηκε για να πάρει στη θέση του ο Σέτος. Σίμοβιτς με τον Πρόγκα. Πολύ ωραία κίνηση. 55-46. Οι 19 από τους 46 πόντους του Παναξιακού από τον Σέρβο. Σέτος πήγε, στήθηκε για το 3. Πήγε ο Μαντάς να βρει τον Ζανιδάκη που έμπαινε από τον κεντρικό διάδρομο. Τελικά η μπάλα είναι για τον Παναξιακό. Μετά το φάουλ. Τρίτο από τον Μαντά. Το οποίο ήταν το 5ο ομαδικό της Ηλιούπολης. Έκανε πολύ γρήγορα. Πήγε από το 1 φάουλ στα 5 η Ηλιούπολη. Σίμοβιτς συνεχίζει να φορτώνει το καλάθι των γηπεδούχων με πόντους. Έχει φτάσει τους 20 τώρα. Και τους 21. ...55-48. Ο Παναξιακός μειώνει στους 7. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Πρόγκα. Το κέρδισε ο Δημάκος. Νοχελικότητα θα λέγει κανείς ο Σίμοβιτς, αλλά είδατε τι έκρηξη έχει. Δεν κάνει εδώ το σούτ ο Δημάκος, θα το κάνει αυτός και θα το βάλει. Δεύτερο τρίποντο από τον Νίκο Δημάκο και ο Παναξιακός μειώνει στους 5. 55-50. Το έχουμε. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Σπανός, ο Σέτος, ενώ περίμενε η του Παναξιακού, διαμαρτύρονταν ότι δεν πέρασε στα 8 δευτερόλεπτα που είχε δικαίωμα τη γραμμή του κέντρου. 55-51 είναι το σκορ, τρίποντο φυσικά ήταν το προηγούμενο. Και 56-51 τώρα με την εύστοχη βολή την πρώτη από τον Σέτο. 57-51, 2 και 19 ακόμα. Ρούζιος με το Ζανιδάκη. Κλέβει ο Ζανιδάκης. Έχει δύο μπροστά του. Πάει προς τα πλάγια. Παναγόπουλος με τον Σέτο. Μια πιρουέτα από τον Σέτο. Πήρε ο Ζανιδάκης τελικά. Συνεχόμενες προσπάθειες για επιθετικό rebound και από Κούνουπης έκανε κάποια. Τελικά ο Ζανιδάκης όχι μόνο το πήρε, αλλά έβαλε και την μπάλα στο καλάθι. 8 η πόντι από τον Παναγιώτη Ζανιδάκη και 59-51. Σώθηκε η κατοχή με την προσπάθεια από τον Σίμοβιτς. Ρούζιος, μια πολύ ωραία πάσα πίσω από την πλάτη για τον Δημάκο. Και αυτός κέρδισε το φάουλ. Και θα πάει για δύο βολές. Ο Μάκος που έχει 8 πόντους μέχρι τώρα. Με δύο τρίποντα. Ο Ευαγγέλου επανέρχεται. Στη θέση του Σγουμπόπουλου. Είπαμε, ο κνευρισμός του προπονητή. Έτσι πρέπει. Να διαρκεί λίγο. Τέλος το Ευαγγέλου είναι. Έχει κάποια εμπειρία, δεν είναι. Έτσι, ούτε στο εφηβικό, ούτε στο παιδικό παίζει.
Δύο βολές για τον Δημάκο, 59-53. Στους 10 ο Νίκος Δημάκος. Σέτος. Δανιδάκης. Προσπάθησε ο Ρούζιος. Κουνούπης. Ζανιδάκης. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σούτ είναι από τον Ευαγγέλου. Όχι. Πήρε το rebound όμως ο Παναγόπουλος και με έβαλε πολύ ωραία το σώμα του. 61-53. Ρούζιος. Σούτ από τον Δημάκο για 3. Δίνει λύσεις ο Δημάκος. Έχει πετύχει τους 8 από τους συνολικά 13 του πόντους στην τρίτη περίοδο. Μειώνει ο Παναξιακός 61-56. Τρίποντο από τον Σέτο. 16 η πόντη από τον Σέτο που γίνεται πια πρώτο σκόρερ της ομάδας της Ηλιούπολης. Με το τρίτο του εύστοχο τρίποντο. Αν μη τι άλλο θα μετρήσουμε τώρα σε πρώτη ευκαιρία να δούμε πόσα εύστοχα σου τριών πόντων έχουν κάνει και οι δύο ομάδες. Πάρα πολλά για παιχνίδι που είναι ακόμα στην δεύτερη αγωνιστική. Δημάκος. Ωραίο κλέψιμο από τον Ζανιδάκη που βγαίνει. Θα προσπαθήσει να πετύχει και το καλάθι. Εδώ υπάρχει όμως φύριγμα για αντιαθλητικό φάουλ στον Ρούζιο, ο οποίος πάει να διαμαρτυρηθεί. Πάει και ο κύριος Βάβουλας εκεί. Δεν πάει, πάει ο ρέφερη στον προπονητή του Παναξιακού να του εξηγήσει τι γίνεται. Του λένε ότι βέβαια ο Ρούζιος πήγε για την μπάλα. Άσχετο αν μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού του να έχει ότι ήθελε να κόψει την επίθεση. Και πάει και ο κύριος Νάσογλου εκεί να λέει και αυτός διάφορα. Τελικά το σφύριγμα προφανώς δεν αλλάζει. Και ο Ζανιδάκης έχει 2 βολές και η μπάλα για τα επόμενα 8,4 δευτερόλεπτα που μένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου είναι για την Ηλιούπολη, που έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο πάλι. Εννέα από τον Ζανιδάκη. Δεν τα κατάφερε στην δεύτερη. 9 η πόλη του Ζανιδάκη, 9 και η πόλη της διαφοράς. 65-56. Και με τον Παναγόπουλο στο out. Σέτος. Καραγιάννη αντίπαλο, 3-2. Σέτος for 3. Τέταρτο τρίποντο για τον Παντελή Σέτο. Και 13ο συνολικά για την Ηλιούπολη. Μέχρι τώρα, καταιγισμός από τρίποντα για τους γηπεδούχους που πάνε τη διαφορά στους 13, στους 12, συγγνώμη. 68-56, αυτό είναι το τελικό σκορ της τρίτης περίοδου. Εφτά τρίποντα έχει πετύχει ο Παναξιακός, άρα και οι δύο ομάδες μαζί 20 φορές έχουν ευστοχήσει έξω από τη γραμμή των 6.75. Αν μη τι άλλο, είπαμε, είναι πολύ ωραίο το μάτς. Για κάποιον που δεν καρδιοχτυπάει για τις δύο ομάδες και για αυτούς βεβαίως. Είναι ωραίο γιατί ο Ηλιούπολη προσπαθεί, έχει αυτή την ευστοχία στα τρίποντα να διατηρήσει την διαφορά. Ο Παναξιακός δεν την αφήνει να ηρεμήσει όμως. Επιστρέφει στο παιχνίδι για να δούμε αν υπάρχει επιστροφή και τώρα. Και μειώσει μέχρι και τους 4. Το 55-51 ο Παναξιακός, κάπου στα μέσα της τρίτης περίοδου.
Αλλά η διαφορά πήγε στο 68-56, όπως βλέπουμε τώρα. Και είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, τέταρτης και τελευταίας. Με τον Παναξιακό να επιτίθεται και τον Καραγιάννη. Καραγκιολίδης, Μακαρίς, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Παναγόπουλο, τελικά το σούτ είναι για τρεις, είναι εύστοχο από τον Καραγκιολίδη, φτάνει τους 7, 68-59, και πάλι στο μονοψήφιο η διαφορά. Σέτος, πρωταγωνιστής του παιχνιδιού βέβαια μέχρι τώρα. Παναγόπουλος και αυτός για τρεις. Όχι. Προσπάθησε ο Κουνούπης. Πήρε φάουλ. Τώρα σε ποιο χρεώθηκε. Μακάρι νομίζω, αλλά περιμένουμε και την επιβεβαίωση. Όχι, είναι στον Καραγκιολίδη το φάουλ. Και είναι το δεύτερό του. Από τη βασική γραμμή. Ηλιούπολη με τον Σέτο και τον Ζανιδάκη, με τον Καραγκιολίδη αυτός προσπαθεί να βρει τον Κουνούπη. Μπαλά χτυπάει στα πόδια του Μημάκου νομίζω και ανανεώνεται η επίθεση για τους γηπεδούχους. Έχουν 14 καινούργια δευτερόλεπτα. Ο σέντερ της ομάδας στην κορυφή, Ζανιδάκης. Μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 70-59. Σίμοβιτς θα προσπαθήσει να περάσει. Θα κερδίσει το φάουλ. Μακαρίς με Σίμοβιτς και πάλι το συμπαίκτη του. Μακαρίς θα φύγει από τον Παναγόπουλο. Δεν θα καταφέρει να ευστοχήσει, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον αντίπαλό του. Και θα εκτελέσει δύο βολές ο Σπύρος Μακαρίς. Έχει 7 πόντους. Τρίτο φάουλ από τον Μάνο Παναγόπουλο. Και μένει εκεί το σκόρ γιατί ο Μάκαρης σας στοχεί. Ευαγγέλου. Περιμένει ποιος θα βγει. Ο Παναγόπουλος προσπάθησε. Είχε να γίνει κάτι πολύ παράξενο εκεί με τον Κουνούπη. Προσπάθησε ο Σίμοβιτς και έτρεξε να βουτήξει. Μπας και προλάβει την μπάλα. Ωραία φάση πάντως, ο πρώτος που πήγε να τον σηκώσει ήταν ο αντίπαλός του, ο Παναγόπουλος. Δεν τα χρειάστηκε ο Σέρβος τη βοήθεια, αλλά είναι ωραία, ωραίες φάσεις αυτές δείχνουν. Δεν βγαίνει άμυλα, αν μη τι άλλο. Ευαγγέλου. Κλέβει ο Καραγιάννης και πετάει την μπάλα στον Σίμοβιτς. Τρέχει με δύο. Καλάθι και φάουλ από τον Σέρβο. Έκανε ένα βηματάκι εκεί. Και μπέρδεψε τον Ευαγγέλου. Ευαγγέλου που αποσύρεται. Ο Πρόγκας περνάει στη θέση του. Το σκόρ είναι 70-62 και ο Σίμοβιτς που έχει φτάσει ήδη τους 23. Έχει και την έξτρα βολή.
Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ του Ευαγγέλου. Ο Καραγιάννης πήρε ένα εύκολο επιθετικό rebound. Ολιγορία εκεί για την άμυνα της Ηλιούπολης που δεν την πληρώνει όμως. Το σούτ του Σιμοβίτς ήταν άστοχο. Ο Νούπης το rebound και ο Σέτος τώρα. Προσπάθεια από τον Κουνούπη και ο Ζανιδάκης. Μπάλα είναι για την Ηλιούπολη. Για μαρτύριες από τον Αξιακό, αλλά τελικά ο Δημάκος είναι αυτός που υποτικά παραδέχεται ότι αυτός χτύπησε την μπάλα πριν βγει έξω και έδωσε και το χέρι του στον ρέφερι. Άλλη μια ωραία στιγμή. Κουνούπης αποσύρεται για να περάσει στη θέση του Μαντάς, που οι δύο τους μοιράζονται την θέση του σέντερ για την ομάδα της Ηλιούπολης. Σέτος με τον Καραγιάννη προσπαθεί να τον περιορίσει εκεί κοντά στη γραμμή. Σούτ από τον Σέτο για τρεις. Υπάρχει φάουλ του Καραγιάννη, το οποίο θα στείλει τον Σέτο στη γραμμή για τρεις βολές. Δύο. Οι βολές είναι μετά το σουτ. Ο Σέτος εκείνη την ώρα πατούσε τη γραμμή. Στο συγγνώμη, δεν το είδα. Είχα την εντύπωση ότι ο Σέτος πήγαινε για τρίποντο. Τέλος πάντων, δύο βολές είναι αυτές που θα εκτελέσει. Στους 20 έφτασε με την εύστοχη βολή του την πρώτη και 21 τώρα. Η διαφορά είναι στους 10. 72-62. Σιμόβιτς. Καραγιάννης. Μακάρης. Καραγιολίδης για τρεις. Ανοιχτό το τρίποντο. Τι έχουμε, φάουλ από τον Σπανό. Τέταρτο για την Ηλιούπολη. Γρήγορα φορτώνεται σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 7 και 25 μένουν ακόμα για το τέλος του μάτς. Μια προσπάθεια από τον Σίμοβιτς. Δύσκολη. Rebound από τον Πρόγκα και ο Σπανός. Του κλέβει την μπάλα ο Σίμοβιτς. Και πάει μόνος του. Και τελειώνει τη φάση ωραία. 25 πόντι από τον Σέρβο, πραγματικά. Για αυτό το επίπεδο είναι παίκτης που σίγουρα κάνει τη διαφορά. Σπανός. Για τρεις. Όχι. Rebound από τον Καραγκιολίδη. Μάκος με τον Καραγιάννη. Το σούτ ήταν από τα 4,5 μέτρα. Δεν ήταν εύστοχο. Σπανός έκανε και μια πρόβα σούτ στο δικό του καλάθι. Ο Σέτος πήρε το φάουλ από τον Καραγιάννη, το οποίο είναι το τρίτο του. Έχουμε μια ένταση στην κάτω κερκίδα, η οποία όμως δεν έχει συνέχεια. Ζανιδάκης. Καλάθι από τον Παναγιώτη Ζανιδάκη που φτάνει στους 13 και τη διαφορά πάλι στους 10. Οι 11 από τους 13 πόντους του Ζανιδάκη στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σημαντικές προσπάθειες. Καραγιάννης, αυτή τη φορά εύστοχος. Τρίτο σουτ που έκανε. Όλα από τη γωνία. 70,
4-66. 5,5 λεπτά. Μαντάς με τον Σπανό. Διώχνει τον Σέτο. Και θα κάνει το σούτ για 3. Είδατε ότι η πρόβα που έκανε προηγουμένως τον βοήθησε. 4ο τρίποντο για τον Σοκράτη Σπανό. 12 η πόντη του. 77-66. Μάκαρης. Δημάκος. Όχι, αυτός δεν τα καταφέρνει να ανταποδώσει. Και ο Σπανός. Με περάσει στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ζανιδάκης. Και αυτός για 3. Με ταμπλό πήγε. Μάκαρης. Από την πάσα του Καραγκιολίδη. Τελειώνει τη φάση. Και φτάνει τους 10 ο Σπύρος Μάκαρης. 77-68. Το σούτ από τον Πρόγκα. Δεν μπαίνει μπάλα. Ανοιχτό σούτ από τις 45 μοίρες. Γρήγορα ο Σίμοβιτς προσπάθησε να βρει τον Μάκαρη. Η μπάλα είναι για την Ηλιούπολη. Ζανιδάκης, Σπανός, και άλλο ένα σουτ για 3. Ας το έχω αυτό, τι γίνεται όμως. Φάουλ είναι μακριά από την μπάλα, μακριά από τον παίκτη το σπάν που έκανε το σουτ. Ο Σίμοβιτς ήταν ο δράστης και ο Πρόγκας που το δέχτηκε. Έχει τις βολές. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη. Είδατε πως τι παιχνίδι έπαιξε μπάλα εδώ. Μουσική 15 η πόντη από τον Πρόγκα. 78-68. Στοχή προσπάθεια από την μόνο του Παναξιακού, γρήγορη, και άστοχη επίσης πάλι από τον Πρόγκα. Τρίτο φάουλ για τον Πρόγκα. Και γρήγορα ο Μάκαρης πήγε για τις βόλες. Στόχισε στην πρώτη. Και ευστόχισε στη δεύτερη. 78-69. Παναξιακός μειώνει σε αυτές τις λίγο πιο κάτω από τα επίπεδα των 10 πόντων. Κλέβει τώρα με τον Καραγκιολίδη. Μάκαρης. Καλάθι και φάουλ από τον Μάκαρη. Παρά τα χρόνια του έχει την δυνατότητα, όπως είδατε, να βρίσκεται εκεί που πρέπει. Offside. Δανεισμένο βέβαια από άλλο σπορ. 78-71. Δεύτερο φάουλ από τον Σπανό. Και έχουμε πριν την εκτέλεση της βολής του Σπύρου Μάκαρη, time out, που ζήτησε ο προπονητής της Λιούπολης, ο κύριος Βλουτής. Μια ευκαιρία για μας να κάνουμε ένα recap, που λένε στο χωριό μας, τι γίνεται. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί παίκτες από την Λιούπολη με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος ο Σέτος που έχει 21 πόντους με 4 εύστοχα τρίποντα.
Ο Πρόγκας έχει 15, εκ των οποίων οι 13 στο πρώτο μέρος. 13 έχει ο Ζανιδάκης, εκ των οποίων οι 11 στο δεύτερο μέρος. Και ο Σπανός έχει 12. Όλους με τρίποντα. 14 εύστοχα τρίποντα για την Ηλιούπολη. Ένας καταιγισμός, όπως είπαμε. Οκτώ εύστοχα για τον Παναξιακό, που έχει πρωταγωνιστεί τον Σίμοβιτς με 25 πόντους από 13. Έχουν ο Μάκαρης με τον Δημάκο. Δημάκος με 3 εύστοχα τρίποντα, ο Σίμοβιτς με 1. Ο Μάκαρης αστόχησε στη βολή. Μένουν ακόμα 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα τώρα. Διαφορά στους 7. Δεν έχει κερδίσει ακόμα κάτι. Ο Σπανός προσπαθήσει να περάσει και δέχτηκε το φάουλ που θα τον στείλει στις βολές. Τρίτο από τον Καραγκιολίδη. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Σπανό και δεύτερη. 80-71. Καραγιάννης με τον Καραγκιολίδη από τη γωνία, όχι, θετικό rebound από τον Δημάκο, η μπάλα αναπηδά στο καλάθι, δεν πέφτει μέσα, rebound από τον Μαντά, σημαντικό rebound εδώ, διαφορά στους 9 και 2,5 λεπτά να απομένουν, σίγουρα η Λιούπολη αν ευστοχίσει και εδώ, έχει προβάδισμα μεγάλο, Πρόγκας με τον Μάκαρη, γύρισε. Rebound από τον Μαντά, που συστήνει ο ίδιος ηρεμία στους συμπαίκτες του. Για άλλα, ακόμα κάποια δευτερόλεπτα να κυλήσουν. Τρίποντο από τον Σπανό. Τελειώνει το μάτς εδώ. Νομίζω, με το τρίποντο το πέμπτο από τον Σοκράτη Σπανό. Σούτ για τον Μάκαρη, τρίποντο, 83-74, 16 από τον Μάκαρη. Πιέζει τώρα η ομάδα του Παναξιακού, Ματάς με τον Ζανιδάκη, Πρόγκας για 3, όχι, αλλά χτυπάει στους ώμους του Μαντά και αυτό του δείχνει ο ρέφερι και τώρα δεν μπορεί να το ξεγελάσει. Προφανώς δεν ήταν πολύ καθαρή η φάση. Και έχουμε τεχνική ποινή. Στον Σέτο, ναι. Την οποία θα εκτελέσει ο Άλεξιτς. Πάλι Αλέξης, τον είπα τον άνθρωπο, το Σίμοβιτς. Αλέξα Σίμοβιτς είναι... ...26 πόντι από τον Σέρβο που έκανε πραγματικά πολύ αισθητή την παρουσία του. 83-75. Μήπως βιάστηκα που είπα ότι τελείωσε το μάτς στο τρίποντο του Σπανού. Αν υπάρξει εύστοχη επίθεση εδώ, έχουμε παιχνίδι πάλι. Για να δούμε. Σίμοβιτς για 3. Πήγε με ταμπλό. Rebound από τον Δημάκο. Που θα πάει για 3. Αλλίωσε το σούτο Μαντάς. Ζανιδάκης δεν έχει πίεση και προσπαθεί να ροκανεί στα δευτερόλεπτα. Μαντάς με τον Σπανό. Τελευταίο λεπτό μπήκαμε. Ζανιδάκης, Μαντάς, όχι, ολοκληρώθηκε η επίθεση, χωρίς
καλάθι για την Ηλιούπολη. 83-75, time out. Κουστίτσα κύριος Βάβουλας. Αφορά στους 8 βέβαια και με 70... με 45 δευτερόλεπτα να απομένουν, 46 περίπου. Σίγουρα το προβάδισμα της Ηλιούπολης είναι μεγάλο, θέλει τρεις εύστοχες επιθέσεις ο Παναξιακός και μάλιστα με τρίποντα και συνεχόμενη αστοχία από την Ηλιούπολη. Έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά και γι' αυτό δεν χρειάζεται να λέμε. Πέντε εύστοχα τρίποντα για την Ηλιούπολη. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά είναι μια συγκομιδή, αν μη τι άλλο, ασυνήθιστη. Και ειδικά για αρχή περίοδου. Για να δούμε τώρα. Ο Παναξιακός με τον Σίμοβιτς στην επαναφορά που παίρνει και την μπάλα. Θα κάνει το σουτ για τρεις. Υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώνεται ο Πρόγκας και το οποίο θα στείλει τον Σίμοβιτς για τρεις βολές. Τέταρτο φάουλ από τον Πρόγκα. Το ζήτημα βέβαια εδώ έχει να κάνει με την ευστοχία του Σίμοβιτς στις βολές που δεν είναι και ιδιαίτερη. Είδαμε ότι αστόχησε στην πρώτη. Ευστόχησε στη δεύτερη. Στην τρίτη εδώ πίεση φυσικά από τον Παναξιακό, ο Σπανός πήρε την μπάλα και το φάουλ από τον Καραγιάννη. Διαφορά πήγε στους 6 και εδώ από την ευστοχία του Σπανού θα κρυθούν πάρα πολλά για το αν θα υπάρχει καρδιοχτύπη στο τέλος ή όχι. Μένουν 39 δευτερόλεπτα. Σπανός αστοχή στην βολή. Είναι εύστοχος όμως στην δεύτερη. 84-77. Time out. Άλλο ένα, προφανώς, γιατί εδώ χρειάζεται κάθε δευτερόλεπτο ο κύριος Βάβουλας. Κάτι μου λέει ότι κάπως θα προσπαθήσει με τον ίδιο τρόπο. Βγήκε ένα διπλό σκριν εκεί στον Σίμοβιτς, ο οποίος την προηγούμενη φορά που κέρδισε το φάουλ και εκτέλεσε τρεις βολές, που στόχισε στις δύο. Πήγε από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, η ομάδα του Παναξιακού. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Συνεννοούνται εκεί πέρα ο Μάκαρης με τον Σίμοβιτς, ο οποίος θα πάει για το out. Αλλά μάλλον κάτι τέτοιο πάει να γίνει. Ας μην προτρέχουμε. Ο Σίμοβιτς πήρε την μπάλα από το ίδιο μέρος προηγουμένως.
Αστόχησε όμως και ο Παναγόπουλος πήρε το rebound. Σπανός θα προσπαθήσει να περάσει το κέντρο. Ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τώρα οτιδήποτε άλλο. Μένουν 5 δευτερόλεπτα. Βέβαια ο Σπανός θα δώσει το Ζανιδάκη και αυτός για 3. Ο Καραγκιολίδης 5 δευτερόλεπτα. Ο Καραγιάννης, ο Μάκαρης, φάουλ στον Δημάκο. Ο οποίος θα έχει 2 βολές, αλλά βεβαίως με το σκορ στους 7. Απλώς θα μπορεί να διαμορφώσει το τελικό σκορ της συνάντησης. Τώρα είμαστε στο 84-77. Ο Δημάκος έφτασε τους 14 με την ευστοχία του στη βολή. Και τους 15 τώρα. 84-79. Time out από τον κύριο Φλουτή. Θα πάνε να εκμεταλλευτεί τα τελευταία ελάχιστα. Το ελάχιστο μάλλον. Ένα δευτερόλεπτο και ένα δέκατο μένει. Αλλά νομίζω ότι η απόφαση του αυτή είχε να κάνει με την προηγούμενη απόφαση του Παναξιακού να εκμεταλλευτεί τα όποια δευτερόλεπτα έμεναν και να εκδηλώσει επίθεση. Να πικάρισμα. Το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει. Οδηγίες έδωσε και ο κύριος Βάβουλας. 84-79. Για να δούμε. Θα γίνει μια κομπίνα από την Ηλιούπολη. Να δούμε αν θα καταλήξει κάπου. Και θα έχει νόημα όλο αυτό που έγινε. Ο Σπανός στο out. Όλα έχουν κρυθεί βέβαια. Ζανιδάκης στο shoot για 3. Από πολύ μακριά. 84-79 ήταν το τελικό σκορ. Στο μάτς που μόλις ολοκληρώθηκε. Με την Λιούπολη να παίρνει το πρώτο της ροζ φιλοαγώνα. Στο δεύτερο παιχνίδι της και τον Παναξιακό, παρά την ήττα, να κάνει μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Που δίνει βέβαια και τα ανάλογα μηνύματα ότι στην άξο ενδεχομένως μπορεί να έχει και καλύτερη απόδοση και να πάρει τις νίκες που χρειάζονται για να μείνει στην κατηγορία. Αυτή ως είναι και ο στόχος που έβαλε η ομάδα της Νάξου στο φετινό δύσκολο πρωτάθλημα. Δύσκολο εκτός το ότι ειδοποιήθηκε τελευταία στιγμή, πήρε τη wild card όπως είπαμε τελευταία στιγμή. Είναι και ζήτημα δεδομένου ότι υποβιβάζεται αρκετές ομάδες. Για να τα δούμε λίγο αριθμητικά όλα αυτά. 22-16 πρώτη περίοδος, 46-39 το ημίχρονο, 68-56 τρίτη περίοδος και 84-79 το τελικό σκορ. Για την Ηλιούπολη ο Σπανός πέτυχε 18 πόντους με 5 εύστοχα τρίποντα. Ο Σέτος 21 πρώτο σκορ της ομάδας με 4 εύστοχα τρίποντα. Ο Ζανιδάκης 13 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Σγουμπόπουλος είχε συμμετοχή. Παναγόπουλος 7 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Κοκοτσάκης συμμετοχή. Ο Ευαγγέλου 7 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Μαντάς 1. Ο Κουνούπης 2. Και ο Πρόγκας 15 με 3 εύστοχα τρίποντα. Για τον Παναξιακό ο Καραγιάννης πέτυχε 2 πόντους. Ο Μαγκιώρος συμμετοχή. Ο Ρούζιος 9 με 3 εύστοχα τρίποντα. Ο Χάχαλος και ο Σεϊντίνη είχαν συμμετοχή. Ο Μάκαρης 16 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Καραγκιολίδης 7 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Δημάκος 15 με 3 εύστοχα τρίποντα.
Ο Σίμοβιτς 28 με ένα εύστοχο τρίποντο και ο Μιλωνάς είχε 2 πόντους. Τίποτα άλλο από εμάς, την τεχνική επιμέλεια μαζί μας και μαζί σας ο Γιώργος Θεοχαρόπουλος, στην οργάνωση της παραγωγής η Αρχοντία Χαροπούλου και στο μικρόφωνο ο Αργύρης Παγαρτάνης. Το telesport.gr θα είναι μαζί σας φυσικά και τις επόμενες ημέρες. Μπείτε στο site μας www.telesport.gr για να πληροφορηθείτε τι άλλο έχουμε ετοιμάσει για σας μέσα στην εβδομάδα και προς το τέλος της, όπου γίνονται οι περισσότεροι αγώνες. Να είστε όλοι καλά, σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βράδυ Κυριακής. Γεια σας.